Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Έλληνα Πρωθυπουργό. Τον καλωσορίσαμε στην Κύπρο και ευχηθήκαμε κάθε επιτυχία να πετύχει στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει, καθώς η εκλογή του έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρούμε ακριβώς ότι τα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό είναι ακριβώς τα ίδια που απασχολούν αυτή τη στιγμή και προβληματίζουν τον κυπριακό λαό. Στον τομέα της οικονομίας, αλλά και τα εθνικά προβλήματα που είναι κοινά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια αγαστή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρούμε ότι αυτή είναι η στιγμή για μια νέα στρατηγική στο κυπριακό και μια νέα στρατηγική στην γενοοικονομία. Μια νέα στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και για να αξιοποιήσουμε την προοπτική των Ιδρωγοναθράκων. Να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να πετύχει τους στόχους της, να θέσει το φυσικό αέριο στην ατζέντα του Κυπριακού, αλλά αντίθετα. Το μνημόνιο της Ελλάδος είναι φυσικά διαφορετικό από το μνημόνιο της Κύπρου. Διαφορετικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παρόλο που υπάρχουν κοινά σημεία. Αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχει συρρυκνωθεί η οικονομία της και δεν μπορεί πλέον η οικονομία να αποπληρώσει το τεράστιο χρέος που έχει συσσωρευτεί. Το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι έχουν αφαιρεθεί κεφάλαια από την κυπριακή οικονομία, έχουν σταλεί στο εξωτερικό, έχουν φύγει καταθέσεις και μας έμειναν τα δάνεια και τα χρέη. Και αυτή τη στιγμή οι κυπριακές επιχειρήσεις και τα κυπριακά νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γονατίζουν κάτω από τα δάνεια και τα υψηλά επιτόκια. Σίγουρα υπάρχουν κοινά σημεία και σίγουρα η τακτική που δηλώνουμε ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε ενδεχομένως κάπου να προσωμιάζει, ότι και οι δύο θέλουμε επαναδιαπραγμάτευση των μνημονίων μας, αλλά θέλουμε επαναδιαπραγμάτευση για διαφορετικούς στόχους, για διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.